Θέλω να πάμε λίγο στη Ρόδο, να πάμε στην κυρία Χριστίνα Μπόνταρ. Και στη Ρόδο, βέβαια, οι Ουκρανοί αγωνιούν για την τύχη των δικών τους. Κυρία Μπόνταρ, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Δύσκολες στιγμές και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κυρία Μπόνταρ. Ναι, καλησπέρα σας, Νίκο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, οι δικοί σας άνθρωποι είναι στην πόλη Τσερνιφτσί, αν το προφέρω σωστά. Είναι στην νοτιοδυτική Ουκρανία. Τελευταία φορά που επικοινωνήσατε μαζί τους, πότε ήταν? Εκεί βρίσκεται ο μπαμπάς μου και ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου βέβαια δεν είναι στο κέντρο της πόλης, είναι περίπου 50 με 60 χιλιόμετρα έξω, δηλαδή περιφερειακά, αλλά πολύ κοντά ωστόσο. Με τον αδελφό μου επικοινώνησα χθες, τον ρώτησα πώς είναι τα πράγματα. Είναι αρκετά ήσυχα εκεί, δηλαδή δεν έχουν φτάσει οι βομβαρδισμοί όπως συμβαίνει στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και σε άλλες ανατολικές πόλεις της Ουκρανίας. Ναι. Αλλά και στο κέντρο, Τσερνιφτσί, την πόλη δηλαδή, είναι ήσυχα και εκεί. Με τον μπαμπά μου δεν μπορώ να επικοινωνήσω άμεσα απευθείας, αλλά μέσω του αδελφού μου, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του τις πρώτες μέρες κιόλας και είναι εντάξει. Δηλαδή είναι ασφαλής, είναι καλά. Είναι σε ποια περιοχή ο μπαμπάς σας, αν μπορείτε να μας επαναλάβετε πάλι? Είναι στο κέντρο της πόλης Τσερνιφτσί. Είναι κεντρικά. Κέντρο. Ναι. Υπάρχει δηλαδή φόβος γενικότερα, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί, παρά το γεγονός ότι είναι κάπως ήρεμη κατάσταση, όπως μας λέτε, έχουν σχέδιο να παραμείνουν στην περιοχή, να φύγουν από την Ουκρανία? Για πείτε μας. Προς το παρόν, επειδή είναι ήσυχα, οι άνθρωποι δεν φεύγουν τόσο μαζικά όπως, ας πούμε, από το Κίεβο και από άλλες πόλεις που είναι ανατολικά. Ωστόσο, υπάρχει και μία πληροφορία από τον δήμαρχο της πόλης Τσερνιφτσί, ναι, που εχθές βγήκε αυτή η πληροφορία ότι στην πόλη μας, Τσερνιφτσί, έχουν καταφτάσει μέχρι στιγμής περίπου 20.000 μετανάστες από άλλες πόλεις Ουκρανίας. Τώρα από αυτούς κάποιοι παραμένουν εκεί, κάποιοι ψάχνουν διαμονή σε αυτή την περιοχή. Κάποιοι άλλοι ωστόσο συνεχίζουν και φεύγουν στην Ευρώπη. Εμείς, ξέρετε, η πόλη μας εκεί συνορεύει με την Ρουμανία. Ναι. Οπότε είναι ένας άμεσος προορισμός και γρήγορος προορισμός για τους κατοίκους εκεί. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε ακούσει πολλά, βέβαια, ειδικά εκεί περιμετρικά του Κιέβου και σε αυτές τις περιοχές, ο Χάρκοβο, που πολιορκούνται αυτές τις περιοχές από τους Ρώσους. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Ναι, η αλήθεια είναι πως χρειάζονται συνέχεια σε μόνιμη βάση. Για παράδειγμα, σήμερα έχω επικοινωνήσει με έναν φίλο μου εκεί, η οικογένειά του μένει εκεί, αυτός με τη γυναίκα του και δύο παιδάκια. Δεν έχουν φύγει, αλλά εκτελούν τον ρόλο των εθελοντών, όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι της πόλης, αλλά και απ' έξω που έρχονται άνθρωποι, είναι εθελοντές και βοηθάνε. Και σήμερα πηγαίνανε κάπου τα στρώματα, δηλαδή... Λέει ότι έχει πάρα πολλούς εθελοντές, φτάνει κάθε μέρα πάρα πολλοί κόσμος και επίσης ο δήμαρχος της πόλης Τσερνιφτσί είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, έχουμε ακόμα διαθεσιμότητα να δεχτούμε μέχρι και 10.000 πρόσφυγες. Δηλαδή υπάρχουν πόροι, δηλαδή υπάρχει μέρος όπου μπορούν να φιλοξενηθούν. Ναι, για πρώτο διάστημα, όπως τα σχολεία, χώροι των σχολείων, των παιδικών σταθμών. Δεν ξέρω, εσείς προσωπικά πώς νιώθετε με όλη αυτή την κατάσταση? Είστε μακριά, είστε κάπου ασφαλείς, είστε στην Ρόδο, ωστόσο το μυαλό καθημερινά βέβαια στην πατρίδα σας. Πόσο δύσκολες είναι αυτές οι 14 ημέρες? Η αλήθεια είναι σαν ένας εφιάλτης, που είναι σαν ένα όνειρο που δεν μπορείς να το πιστέψεις.
Ειδικά τις πρώτες μέρες ήταν τόσο απίθανο αυτό, όλο αυτό και φαίνεται που όσο πολύ έχει σοκαριστεί όλος ο κόσμος και εκεί και γενικά και στην Ευρώπη και παντού. Είναι θλιβερό, η αλήθεια είναι, και έχουμε ελπίδες. Προσευχόμαστε να μπορούν αυτοί οι ηγέτες Ρωσίας, Ουκρανίας και όποιος μπορεί να είναι μέσα σε όλο αυτό να βρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα μια λύση, γιατί αυτό που θλίβει περισσότερο είναι όταν βλέπεις ο κόσμος να υποφέρει, όταν βλέπεις να κρύβεται στα καταφύγια, να μην έχει φαγητό, να έχει λήψεις, να κάνει κρύο, να βλέπεις τα παιδάκια τα μικρά να έχουν ανάγκη. Αυτό πονάει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και επίσης συναχωριέσαι πάρα πολύ για αυτούς που αναγκάζονται να αφήσουν όλη τους τη ζωή πίσω. Ακριβώς. Δηλαδή, και με μία τσάντα στο χέρι να προσπαθούν να τα χτίσουν όλα από την αρχή. Κυρία Μπόνταρ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δύναμη, υπομονή και αυτός ο εφιάλτης, ευχόμαστε όλοι βέβαια, όλος ο κόσμος, να τελειώσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε όλοι. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σας και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.